Ένα ακόμη στάντ που χαρίζει άρωμα αλλά και γεύση αυτή τη φορά είναι το στάντ εδώ της Ευθυμίας Β, του κτήματος Β, όπου παράγει ρόδια, τα οποία μετά με μια διαδικασία που θα μου την πει η Έφη, τα βάζει εδώ σε αυτές τις υπέροχες συσκευασίες, κτήμα Β χυμός ροδιού, και έχεις εσύ την ευκαιρία, φίλη τηλεθέτη, να το γευτείς, να το πάρεις στο σπίτι σου. Και σε δύο διαφορετικές γεύσεις, εγώ δοκίμασα και τις δύο. Η μία είναι η γλυκύτατη γεύση που αφήνει το ρόδι και η άλλη είναι έτσι μια ούτε ξινή θα την πω Έφη, γλυκόξινη ακριβώς, δροσιστικότατη γεύση με όλα τα θρεπτικά συστατικά. Σε καλύτερα. Ευχαριστώ. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ειδικός, Ευθυμία Β, κτήμα Β, και πες μου λιγάκι τι ακριβώς κάνετε στην επιχείρησή σας στις Γούλες εδώ στην Κοζάνη. Ωραία, το κτήμα Β βρίσκεται στις Γούλες Κοζάνης. Καλλιεργούμε εκεί 22 στρέμματα ροδιάς από το 2011. Οι ποικιλίες μας είναι δύο, είναι η γλυκόξινη Wonderful, το δροσιστικό που μου είπες, και η γλυκιά ελληνική Ερμιόνης. Εκεί λοιπόν καλλιεργούμε τα ρόδια μας. Ξεκινάει η καλλιέργεια από τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, όπου και φτάνουμε στη συγκομιδή στις αρχές Οκτωβρίου. Να σε διακόψω λίγο, γιατί θέλω να ρωτήσω, η συγκομιδή του ροδιού πώς γίνεται? Ξέρουμε την ελιά χτυπάμε, υπάρχει κάποιο ειδικό μηχάνημα για την συλλογή των ροδιών ή γίνεται με τα χέρια? Τα χέρια μας. Λοιπόν, είναι μια κοπιαστική δουλειά πραγματικά, γιατί κάθε κλούβα ας πούμε που συγκομίζουμε έχει κοντά στα 20 κιλά, η οποία πρέπει να σηκωθεί. Εντάξει, έχει τη διαδικασία της. Δεν είναι όμως η συγκομιδή το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς. Είναι πιο πολύ καλλιέργεια. Είναι απαιτητική καλλιέργεια η ροδιά. Αν και δεν της φαίνεται. Πραγματικά. Ναι. Από εκεί και πέρα, μαζεύουμε λοιπόν γύρω στον Μάρτι, μου είπες. Όχι, μαζεύουμε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Η συγκομιδή διαρκεί 1,5 με 2 μήνες. Διότι εξαρτάται από το... Τα ρόδια έχουν διαφορετικό χρόνο ορίμανσης. Δεν τα μαζεύουμε όλα μαζί. Μαζεύουμε σε δόσεις. Άρα ακόμη και μέχρι και σήμερα μπορεί να έχετε συγκομιδή. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η συγκομιδή. Είμαστε και στο τέλος του χυμού σιγά σιγά. Είμαστε εποχιακό προϊόν. Το προϊόν μας διαρκεί όσο διαρκούν τα ρόδια. Ωραία. Στην ουσία. Με το που μαζέψουμε το ρόδι, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε μετά? Λοιπόν, μαζεύουμε τα ρόδια, τα αποθηκεύουμε και στη συνέχεια περνάμε στη χυμοποίηση. Η χυμοποίηση φαίνεται μια απλή διαδικασία, δεν είναι όμως, είναι πολύ κουραστική διαδικασία. Πλένουμε τα ρόδια, τα κόβουμε. Απ' έξω κανονικά. Ναι, πλένονται, τα κόβουμε σε κομμάτια. Εκεί γίνεται και η διαλογή, αν κάποιο φρούτο είναι σάπιο, απορρίπτεται. Ύστερα περνάνε από το μηχάνημα, βγάζουμε το χυμό, φιλτράρεται και περνάει σε ένα βαρέλι inox, από εκεί συσκευάζουμε. Όλα αυτά που σας λέω γίνονται με το χέρι. Είναι απίστευτο. Έτσι. Είναι από το χωράφι στη χυμοποίηση και από τη χυμοποίηση στην πώληση. Στο μπουκάλι του καταναλωτή, ο οποίος πραγματικά παίρνει ένα χειροποίητο φυσικότατο προϊόν με όλα τα θρεπτικά, αντιοξυδοτικά συστατικά του ροδιού. Έτσι ακριβώς. Από τον τόπο μας και από πού μπορούμε να τα προμηθευτούμε, Έφη? Προς το παρόν είμαστε στις λαϊκές αγορές, στην κεντρική λαϊκή αγορά της Κοζάνης, το Σάββατο, στη Σκούρκα την Τρίτη, το Λεμαΐδα Τετάρτη και την Παρασκευή στα Γρεβενά. Ο κόσμος, επειδή μου είπες ότι υπάρχουν δύο ποικιλίες, επιλέγει περισσότερο τη γλυκόξινη ή την πιο γλυκιά γεύση του ροδιού? Ο κόσμος επιλέγει τη γλυκόξινη παραπάνω. Ναι, είναι πιο μεστή η γεύση. Είναι βέβαια στο προσωπικό γούστο του καθενός, αλλά πιο πολύ τη γλυκόξινη επιλέγουν. Βέβαια, εγώ όπως το δοκίμασα, νομίζω ότι η γλυκιά γεύση είναι μια γεύση που είναι πιο ήπια και πιο εύκολο να δώσεις να πιει ένα χυμό ρόδι και ένα μικρό παιδί. Ένα παιδάκι, ναι. Τα παιδάκια προτιμούν το γλυκό, αν και έχω παρατηρήσει ότι τα αγοράκια προτιμούν το γλυκόξινο. Για έναν περίεργο λόγο δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Παίρνοντας αυτό το μπουκάλι, έχουμε του 1 λίτρου και έχουμε και τα 250 ml.
Έχουμε 1 λίτρο συσκευασία, μισό λίτρο, 250 ml. Το ρόδι το διαθέτουμε στη λαϊκή, στη φρέσκια του μορφή, στο ψυγείο δηλαδή. Πόσο κρατάει? Αυτό είναι ανάλογα με την παρτίδα. Περίπου, θα σας πω ενδεικτικά, 7 με 10 μέρες στο ψυγείο. Ωραία, αν εγώ δηλαδή πάρω ένα χυμό ροδιού από εσένα την ημέρα που το προμηθεύει στην λαϊκή, από εκεί και πέρα μπορώ να το έχω στο ψυγείο μου για 7 μέρες έως 10 σίγουρα χωρίς να πάθει τίποτα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Καταπληκτικά. Αυτό. Χωρίς συστατικά, χωρίς συντηρητικά, όπως είπαμε, από την αρχή μέχρι το τέλος, με χέρια ανθρώπινα να μεσολαβούν στην αποχυμοποίηση, στη συγκομιδή και στην αποχυμοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος. Έφη μου, νομίζω ότι πρέπει όλοι να τα δοκιμάσουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Ωραία. Μέσα από αυτή την έκθεση. Κάτι τελευταίο να τονίσω, ότι το προϊόν είναι ντόπιο. Ντόπιο, αυτό είναι το βασικό. Είμαστε παραγωγοί, περνάνε όλα από τα χέρια μας. Ο κόσμος που μας αγκάλιασε μας δέχτηκε και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.